πόσο δύσμορφη είναι η αμαρτία, γιατί είναι πραγματικά φρικτό να παραμένει κάποιος κλεισμένος στον εαυτόν του. Σκεφτείτε να είμαστε περιορισμένοι μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που να μην υπάρχει ακτίνα φωτός και να είμαστε περιορισμένοι, κλεισμένοι με τη δική μας βούληση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά από αυτό? Να μην μπορείς να κοινωνήσεις με το φως, με την αγάπη, με την αλήθεια, με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο? Όταν όμως ανοίξεις τις χαραμάδες, θα μπει το φως και θα διαλύσει το σκοτάδι. Αυτό κάνει η μετάνοια, αυτό κάνει η πίστη μας, η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό και η έκφραση, όπως είπατε, της ευγνωμοσύνης μας προς τον Θεό για την θεραπεία που μας παρέχει, για την ίαση και για την απαλλαγή μας από την μοναξιά, από τον εγωισμό μας, από την φθορά και από τον θάνατο.